Okay. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Είμαι ο Βασίλης, βρίσκομαι ακόμη στην Καμπότζη, βρίσκομαι ακόμη στο Phnom Penh. Είναι Παρασκευή 24 Απριλίου και ελπίζω να σας βρίσκω όλους πάντα καλά. Σήμερα το πρωί δοκίμασα την action κάμερα που αγοράσαμε χτες και τράβηξα 2-3 βίντεο. Δείτε τα. Είμαι καθοδόν για ένα από τα ψηλότερα κτίρια στο Phnom Penh. Πριν από λίγο καιρό, όταν είχα πρωτοέρθει στο Phnom Penh, γνώρισα την Abby. Η Abby είναι μια Ταϊβανέζα η οποία μένει εδώ πέρα τα τελευταία 4 χρόνια, εργάζεται στην Καμπότζη και το διαμέρισμά της είναι σε ένα από τα υψηλότερα κτίρια στο Phnom Penh. Οπότε τη ρώτησα αν μπορούμε να πάμε στην ταράτσα και να τραβήξουμε μερικά πλάνα. Και μου απάντησε φυσικά ναι. Επίσης, σήμερα είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού, οπότε το κλείσιμο του βίντεο θα ελέγξω τα σχόλια και αυτό που έχει τα περισσότερα upvotes θα πάρει και το t-shirt. Πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε την Abby, να την γνωρίσετε και εσείς και να μας ξαναγήσει στην πολυκατοικία της ή πιο καλά ουρανοξύστης. Είμαστε στο Skyline Apartments, είναι αυτό το ψηλό κτίριο. Κυριολεκτικά skyline. Τώρα εγώ πρέπει να πω στην Abby να έρθει να με πάρει γιατί... Hello! Okay. Waiting for my friend. Okay. Πρέπει να πω στην Abby να έρθει να με πάρει γιατί τους αναλυτησίρες τους χρησιμοποιείς μόνο αν έχεις κάρτα από διαμέρισμα. Δεν μπορεί δηλαδή να μπει οποιοςδήποτε και όπως βλέπετε η ασφάλεια είναι αρκετά αυστηρή. Δείτε λίγο τιμές. Διαμέρισμα με μια κρεβατοκάμαρα 55 τετραγωνικά μέτρα είναι στα 650 δολάρια το μήνα. Δύο κρεβατοκάμαρες, ένα διαμέρισμα είναι στα 950 δολάρια και είναι 79 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα έξοδα, νερό, ρεύμα κτλ, κτλ. Καθαρίστρια, γυμναστήριο, πισίνα και σάουνα. Είναι δηλαδή ένα πολυτελές, θα λέγαμε, κτίριο. Προφανώς δεν. Προφανώς όχι για τους ντόπιους Καμποτζιανούς, αλλά για τους πλούσιους ή για τους ξένους οι οποίοι δουλεύουν στην Καμπότζη. Αυτοί είναι οι ανελκυστήρες από 1 μέχρι 4 και πρέπει να έχει κι άλλους 6 νομίζω στην άλλη πλευρά του κτιρίου. Έχει δηλαδή 2 εισόδους. Φυσικά οι 2 εισόδοι αυτοί δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, οπότε ακόμα και αν θέλει κάποιος ο οποίος έχει διαμέρισμα ή μένει σε αυτό το κτίριο να πάει στην άλλη μεριά δεν μπορεί να το κάνει. Hi. Hey. I didn't recognize you with a mask on your face. Yeah. How are you? I'm fine. You? I'm good. Wow. Wow. I don't know who arranged this. But is this a wedding? Good. Do they have a wedding? No. It's birthday. Λοιπόν, και αυτή είναι η θέα από ένα από τα ψηλότερα κτίρια του Phnom Penh. Δείτε λοιπόν πώς φαίνεται η πρωτεύουσα της Καμπότζης από ψηλά. Είναι χαοτικό. Το ίδιο είναι και από την άλλη μεριά. Βέβαια, από την άλλη μεριά δεν έχει τόσα πολλά ψηλά κτίρια, ούτε τον ποταμό. Yeah, the central market. Αυτό εκεί είναι η κεντρική αγορά που αγοράσαμε χθες στην Action Camera. Είστε έτοιμοι να δείτε το μορφότερο ηλιοβασίλεμα στο Phnom Penh? Is this the most beautiful sunset you've ever seen in Phnom Penh? The most beautiful? Well, one of the most beautiful sunsets. Every day is different, actually. You should say yes. Okay.
Yeah. I'm not ready for this. You're gonna pay me. Modeling is not for free. What is that? Are you filming? Yeah. Dicky Das, Dicky Das? Is that how you say it? Yeah. Come on, don't be shy. What? That's a lot of touches, Albi. Maurice, take us. Okay, now you have to say good night. Oh, good night. Buenas noches. No, yeah, in Spanish. In Spanish, buenas noches. But in Greek, it's kalinikta. 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 Cero. Λοιπόν, βρίσκομαι πίσω στο hostel. Σήμερα θα πάρουμε το βραδινό μας εδώ πέρα να δοκιμάσουμε και λίγο τα φαγητά. Όπως βλέπετε, έχει τιμές και τιμό κατάλογο. Εντάξει, οι τιμές είναι λίγο λογικές, αλλά λογικά τσιμπημένες, γύρω στα 2 με 3 δολάρια το κάθε πιάτο. Είμαι εδώ με τον φίλο Alex. Alejandro. Ο Alex είναι από το Μεξικό. No sé, depende de qué quieres que te diga en español. Puede ser como que estamos aquí en el hostal. Lo acabo de conocer, pero es un güey muy chido. Me muchitiza tan afable y puedo decirlo, te dejo idea, Tile. Pero no me entiende de nada, pero estoy diciendo que he's a cool guy. Es un güey chido. Thank you, thank you, thank you, Alex. Hola, ya, no digo mañana. Hola. Hola. ¿Y asas? Mi nombre es Génesis Valladares, soy venezolana. Y soy una víctima más atrapada aquí en este país. ¿Qué le voy a hacer? Hello, I'm Sky. Όπως σας είπα και χθες, έχουμε κάνει καινούριες βλέπεις και καινούριες παρέες. Βέβαια, οι περισσότεροι εντρέπονται στην αρχή να βγουν στο βίντεο, λογικό είναι. Αλλά αυτό θα μείνει μεταξύ μας. Οπότε, η κοπέλα είναι από τον Παναμά και ο Άλεξ διπλά είναι από το Μεξικό. Οπότε έχουμε ποικιλία από όλο τον κόσμο εδώ. Και σήμερα λοιπόν θα πάρουμε το βραδινό μας μέσα στο hostel. Λοιπόν, η κοπέλα που εδώ είναι από την Κίνα και έχει τα μακρύτερα μαλλιά που έχω δει ποτέ. Εντυπωσιακό, ε! Very good. Εδώ έχω παραγγείλει μια μελιτζάνα σαλάτα, νομίζω είναι, με ρύζι και αυγό. Έχει λίγο κρέας μέσα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ακριβώς τι είναι. Σήμερα θα διπνήσουμε με την φίλη Ένες, δηλαδή γέννησης στα ελληνικά το όνομά της. Και επειδή καταλαβαίνω εσείς τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή, να μην το γράψετε στα σχόλια. Λοιπόν, παιδιά, αυτό πρέπει να είναι μπάμια, γιατί έχει τη γεύση της μπάμιας. Μπορεί σήμερα να μην τρώμε κάτι γευστικό ή κάτι τοπικό παραδοσιακό. Αλλά σήμερα τρώμε υγιεινά από κουζίνα. Βασίλη, quieres huevo? Yes. No problem. No problem. Por me? Por me? Yes. Sí, sí. No me gusta. Ah, no? Por qué? Porque no me gusta el huevo, eso huele feo. Me gusta mucho. Huele mal. Fries, yes. Y el puesto es. Soy una profesora. No, él va a ser teacher, yo le cedí el puesto. Porque él te puede explicar mejor porque él habla inglés. ¿Cómo te explico yo si yo solamente hablo y...? ¿Sabes que me estás grabando, vale? ¿Qué ha pasado, gente? Ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε τον νικητή για το διαγωνισμό, ο οποίος έτρεξε σχεδόν για καμιά εβδομάδα. Είμαι εδώ με τον φίλο Σίλιαν, τον γνωρίζετε όλοι. Ο νικητής. Ο νικητής, λοιπόν, είχαμε μια μονομαχία μεταξύ δύο λογαριασμών, αλλά μόνο ένας λογαριασμός συγκέντρωσε ένα παραπάνω like. Και αυτό το παραπάνω like το έβαλα εγώ, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Ο νικητής λοιπόν είναι ο Στέλιος Ζαχαρίου. Συγχαρητήρια και στο Γιώργο Καναγιαννίδη που συγκέντρωσε 38 like. Ο Στέλιος συγκέντρωσε 39, 38 συν ένα το δικό μου. Για ποιο λόγο του έβαλα όμως like θα το εξηγήσουμε στο αυριανό βίντεο. Ο διαγωνισμός έκλεισε για εσάς, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και αύριο θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ.
Στέλιο, επικοινώνεις μαζί μου μέσω του Facebook ή το mail μου, θα το βρεις στο About page και θα σου πω πώς θα παραλάβεις το t-shirt. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμη μια φορά για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε και για όλο το στήριγμα και για όλη τη στήριξη την οποία λαμβάνω μέσα από τα μηνύματά σας στο Instagram, στο Facebook και κυρίως όμως από τα σχόλια στο YouTube. Κάπου εδώ θα τελειώσουμε το βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να απολαύσετε το σημερινό βίντεο. Η ώρα είναι 12:30, με περιμένει αρκετό edit γιατί δεν έχω αρχίσει ακόμα. Εσείς κάντε like, subscribe αν δεν έχετε κάνει. Αν είστε καινούριοι συνδρομητές, καλώς ήρθατε στο κανάλι, καλώς ήρθατε στην Καμπότζη. Σχολιάστε και κάτι από κάτω, διαβάζω πάντα τα σχόλιά σας. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά από την όμορφη Καμπότζη. Εμείς θα τα πούμε αύριο σε μια καινούργια μέρα. I don't understand shit what he just said.